Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Είμαι η Μέρη Πρόια, είμαι δασκάλα αγγλικών από τον βροχερό για σήμερα Βόλο. Δεν βλέπετε εμένα, δεν χρειάζεται να δείτε εμένα, με ξέρετε εμένα. Και όπως σας υποσχέθηκα, σας ετοίμασα μία παρουσίαση του πτυχίου Movers, το οποίο εκπονεί το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Βλέπετε πάνω άλλωστε που λέει Cambridge Assessment English, A1 Movers. Και θα προσπαθήσουμε σήμερα μέσω αυτού του πολύ ωραίου μισάωρου 40 λεπτό που θα περάσουμε μαζί, να σας δώσω να καταλάβετε όσα περισσότερα πράγματα μπορείτε για το υπέροχο αυτό πτυχίο. Φυσικά δεν περιμένετε εμένα να το καταλάβετε, τα καταλαβαίνετε και από μόνοι σας. Είναι λοιπόν το μεσαίο από τα συνολικά 3 πτυχία Starters, Movers, Flyers του Πανεπιστημίου Cambridge, και έχω κατεβάσει τα σχετικά φυλάδια, όπως σας είχα πει και προχθές, από το site του Cambridge. Μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο, μπορείτε να το κάνετε τώρα, αν το έχετε κάνει πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα οποία θα πούμε σήμερα θα τα ανεβάσω σε λίγη ώρα και στο κανάλι μου στο YouTube, οπότε και να μην τα προλάβετε να τα δείτε τώρα, μπορείτε να τα απολαύσετε κατευθείαν από εκεί. Και αυτό που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι, without further ado, χωρίς δηλαδή περαιτέρω καθυστέρηση, πάμε να κάνουμε την παρουσίαση του πτυχίου. Στο τέλος, σας έχω και μια πολύ ωραία έκπληξη από το YouTube. Θα την πούμε όμως καθώς σε πλησιάζουμε προς το τέλος. Λοιπόν, το πτυχίο Movers αφορά παιδάκια τα οποία βρίσκονται μεταξύ B και C senior. Το λέω αυτό πάντοτε με βάση τη γραμματική και το λεξιλόγιο που βλέπω εδώ. Θα τολμήσω να πω B senior, η C είναι πολύ πιο ανεβασμένη σαν τάξη. Τώρα ηλικιακά δεν μπορώ να σας δώσω κάποιο, τέλος πάντων, κάποια αραχοκοκαλιά, γιατί άλλα παιδιά αρχίζουν νωρίτερα, άλλα παιδιά αρχίζουν αργότερα. Καλόν θα ήταν αν ένα παιδάκι αρχίζει να μαθαίνει την αγγλική γλώσσα περίπου στην, ας πούμε, τρίτη δημοτικού. Νωρίτερα δεν υπάρχει λόγος, εκτός και αν είναι ο μπαμπάς ή η μαμά native speakers ή αν έχει πάρα πολύ μεγάλη κλίση στις γλώσσες κλπ. Πείτε λοιπόν τρίτη δημοτικού. Πιστεύω μέχρι την πέμπτη του δημοτικού να έχει τελειώσει με το πτυχίο Movers και από εκεί και μετά να μιλάμε για τα πιο μεγάλα πτυχία. Λοιπόν, αυτό είναι βέβαια καθαρά επιλογή των γονιών του παιδιού σε συνεννόηση με τον εκάστοτε καθηγητή ή φροντιστήριο του παιδιού. Δεν είναι δηλαδή δική μου δουλειά να σας πω δώστε το, μην το δίνετε. Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε περαιτέρω. Το πτυχίο Movers αναφέρεται λοιπόν σε παιδάκια τα οποία είναι περίπου B senior, B γυμνασιακής, στο αγγλικό τους σχολείο. Ηλικιακά δεν θα το έλεγα για πάνω από τετάρτη με πέμπτη δημοτικού, καλώς εχόντων των πραγμάτων, γιατί μετά μπλέκονται πολλά πτυχία στη μέση και καλόν θα ήταν με τα πτυχία να τελειώνουμε. Για μένα, με τα πτυχία των αγγλικών, το ιδανικό θα ήταν να τελειώνουμε μέχρι και το τέλος του γυμνασίου. Από εκεί και μετά δηλαδή είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί το παιδί να θέλει να κάνει άλλες γλώσσες, άλλες δεξιότητες, όπως είναι, ξέρω εγώ, υπολογιστές. Μπορεί να θέλει να κάνει πρωταθλητισμό ή οτιδήποτε άλλο. Γενικά μιλώντας, καλόν θα ήταν τα αγγλικά να τα τελειώνουμε μέχρι και την τρίτη γυμνασίου, όσο ψηλά και αν θέλουμε να πάμε. Lower proficiency, δικό μας θέμα. Είναι αυτό που λέμε the sky is the limit. Όσο λοιπόν αφορά το πτυχίο Movers, πρέπει να σας πω ότι αποτελείται από 3 parts. Το πρώτο part είναι το listening. Προς το παρόν σας μιλώ και δεν κοινώ την εικόνα, θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Το πρώτο part λοιπόν είναι το listening, το οποίο αποτελείται από 25 ερωτήσεις και πρέπει να ολοκληρωθεί όταν ολοκληρωθεί και το CD, δηλαδή σε 25 λεπτά, 25 ερωτήσεις σε 25 λεπτά. Το δεύτερο part είναι ένας συνδυασμός reading
και writing, δηλαδή ανάγνωση, κάνω ανάγνωση και γράφω κάποιες πληροφορίες, βασικό skill αυτό για τα επόμενα πτυχία, γιατί δεν πάει να πει ότι όταν μιλάμε για ένα πτυχίο όπως είναι το movers, που είναι έτσι πιο μικρό πτυχίο, καλό είναι από μικρές ηλικίες, ακόμη και αν δεν επιλέξεις να το δώσεις σαν μαθητής ή αν δεν το επιλέξεις για το παιδί σου σαν γονιός, ας δεις κάποια πράγματα, δηλαδή ας κάνεις 5-10 τέτοια πραγματάκια, ένα starters, ένα movers, κάποια τέτοια τεστάκια, να δεις το παιδάκι σου το γλυκό, τον μαθητή σου, το δικό σου παιδί, κατά πόσο μπορεί και ανταποκρίνεται σε αυτές τις προκλήσεις. Δηλαδή, έχω κειμενάκι, βγάζω ερωτήσεις. Έχω προτασούλα, έχει κενό, πρέπει κάτι να βάλω μέσα στο κενό αυτό. Για να βάλω κάτι μέσα στο κενό, πρέπει να ξέρω βασικά πραγματάκια. Γραμματικούλα, λεξιλόγιο, συντακτικό, να αναγνωρίζω, να βλέπω, πολλά πραγματάκια, τα οποία αρχίζουν από πολύ μικρές ηλικίες. Οπότε είτε το δώσετε είτε όχι, καλό είναι να έχετε κάποια τέτοια, πώς το λένε, πτυχία, χαρτιά κατεβασμένα, κάποια τέτοια papers, έτσι ώστε να τα δώσετε στα παιδιά σας ή στους μαθητές σας, να τα κάνουν έτσι σαν ένα μικρό τεστάκι, να βλέπετε κι εσείς το δικό σας, τη δική σας την πρόοδο πάνω στα παιδιά. Λοιπόν, listening 25 ερωτήσεις, 25 λεπτά. Reading και writing 35 ερωτήσεις σε 30 λεπτά. Και τέλος, speaking. Σε περίπου 5 με 7 λεπτά πρέπει να αναπτυχθούν 4 βασικά πράγματα. Όταν λοιπόν έχουμε το speaking, είναι ένας ο μαθητής μας και ένας ο εξεταστής μας. Το πρώτο λοιπόν το οποίο θα τον ρωτήσει ή θα την ρωτήσει είναι να μιλήσει για διαφορές ανάμεσα σε δύο εικόνες. Το δεύτερο είναι μια ιστοριούλα στην οποία θα του δώσει τον τίτλο και την αρχή και θα πρέπει το παιδάκι να μπορέσει να την συνεχίσει με βάση τις εικόνες που βλέπει. Τρίτον, θα του δώσει κάποιες φωτογραφίες, όχι πολλές, νομίζω οι 4 ή 5 είναι, και θα πρέπει να βρει ποια είναι αυτή που δεν ταιριάζει, ποια είναι αυτή που είναι αυτό που λέμε the odd one out, να τη βγάλει και να πει και για ποιο λόγο δεν ταιριάζει. Και τέταρτον, μια μικρή έτσι εμβάθυνση όσον αφορά κάποιο topic. Μπορεί ας πούμε να μιλήσουν για διακοπές. Tell me about your favorite hobby. Do you like animals? Do you have a pet? Tell me a few things about your pet. Και λοιπά. Όμως, αρκετά μιλήσαμε γενικά για το πτυχίο. Προτείνω να πάμε να δούμε το listening, το οποίο έχει ετοιμάσει ο ίδιος ο οργανισμός Cambridge, όχι εγώ απλά τα κατέβασα και τα μελέτησα για να τα παρουσιάσω σε εσάς, να λέμε δηλαδή και τα... να δίνουμε και αυτό που λέμε the credits σε αυτούς που τα αξίζουν. Μπαίνω λοιπόν στο listening από το movers, βλέπετε και έτσι εγγράφως there are 25 questions, you have 25 minutes, και το listening αποτελείται από 5 parts. Το πρώτο part, θα τα ακούτε κιόλας αυτά καθώς εγώ θα σας τα λέω. Βλέπετε, part 1, 5 questions. Listen and draw lines. There is one example. So we have, κάνω λίγο την εικόνα πιο μικρή, παιδιά, δεν μπορείτε λες ότι δείτε με τίποτα. Γιατί έχει ονόματα παιδιών επάνω και κάτω. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να τη δείτε καλά. Λοιπόν, so, we've got this picture here, some names on top of it, Ben, Sally, Nick, and Kim. I'm so sorry, I've made the picture so small, but you have to be able to see all the names. And underneath, Jane, Paul, and Mary. So, as we go along, you're going to listen to someone speaking and describing the picture and what these people are doing here. And we will have to draw a line like this one, showing who the person is each time. Right, so we've got the names on top and we've got some other names
at the bottom, right? And I'm going to make it a little bit smaller so that you can see what's happening in the whole picture. I'm sorry, but I cannot help it. The picture has to be a whole in your screen. So, I'm starting. And I'm making this a bit smaller. Κάτι που ξέχασα να σας πω είναι ότι το γεγονός ότι για 25 μόνο ερωτήσεις έχουμε 25 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή μας είναι ότι όπως και στο προηγούμενο πτυχίο, το Starters, και όπως και στο επόμενο, για το οποίο θα μιλήσω την Παρασκευή, το Flyers, όλα τα κείμενα ακούγονται δύο φορές. Εμείς για να το αποφύγουμε αυτό, έχω εγώ σημειώσει στο δικό μου σημειωματάριο που αρχίζει και που τελειώνει κάθε φορά η επανάληψη του listening, δεν θα την ακούμε, θα πηγαίνουμε κατευθείαν στο επόμενο part και θα τα ακούμε δηλαδή στην ουσία μία φορά, γιατί είναι βαρετό, εγώ απλά μια παρουσίαση τώρα σας κάνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, για να δούμε. Hello, this is the Cambridge English Movers Listening Sample Test. Listen and look. There is one example. Look, Grandpa. My friend's family are in the garden. What's your friend's name? It's Sally. Can you see her? She's got glasses. Is she opening a present? That's right. It's her birthday today. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. 1. That boy's carrying the birthday cake. It's very big. That's Nick. He's not walking very carefully with it. I know. Oh dear. 2. Is that boy your friend's brother? Which boy? He's sitting on the mat. Oh, yes. And he's playing with a toy truck. That's right. That boy's name's Ben. He's Sally's cousin. 3. I know that man. Look at his hat. You mean the man with the sandwiches? Yes. He's called Paul. He's got lots. Yes. People get hungry at parties. 4. And is that your friend's mum? The woman who's cleaning the table? Yes. That's right. Her name's Mary. That table's very dirty. Yes. That's because it's always outside. 5. Look at that woman. Where? She's putting something in the tree. Oh, that's Aunt Jane. She's putting some lamps there for this evening. What a nice party. 1 Λοιπόν, δεν θα χρειαστεί να το ξανακούσουμε δεύτερη φορά. Θα σας πάω κατευθείαν στο κομμάτι όπου αρχίζει το part 2.
Λοιπόν, είμαστε κάπου εδώ. Ωραία. Το κάνουμε πάλι μικρό. Εν τω μεταξύ εμείς προχωράμε στο δεύτερο part. Να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει το δεύτερο part. Να το μεγαλώσουμε λιγάκι. Alright. Λοιπόν, part 2 μας λέει επάνω 5 questions. Listen and write. There is one example. Going to the zoo. Going to zoo today by... Καθώς θα ακούμε, θα αναφερθεί η λέξη train. Εδώ μας το δίνει σαν παράδειγμα. Number 1, από εδώ και κάτω είναι δικές μας ερωτήσεις. Name of zoo, jungle και κάτι ακόμη. Number 3, number of different kinds of animals. Θα το συμπληρώσουμε εμείς εδώ. Number 3, can give food to. Number 4, animal food in store next to. And number 5, food on train, κάτι plus lemonade. Λοιπόν, το κάνουμε λίγο μικρούτσικο για να χωρέσουμε λίγο την σελίδα όσο πιο πολύ μπορούμε. Alright, και πάμε να ακούσουμε το part 2. Κανονικά είναι δύο φορές. Εμείς τώρα βέβαια, επειδή δείγμα κάνουμε, θα το ακούσουμε μία. Για πάμε. That is the end of part 1. Part 2. Listen and look. There is one example. Come quickly, children. The train's waiting to take us to the zoo. Great, Mrs. White. It's exciting going to the zoo. Yes. And I love going by train. Me too. Can you see the answer? Now you listen and write. 1. Is the zoo called Jungle something? That's right. It's Jungle Hill. Jungle what? Hill. That's H-I-double-L. Okay. Are there hundreds of different animals at the zoo? Not so many. It says in this book there are 89 different kinds of animals. 89? Yes. And they all have to have food every day. Three. Are there tigers? Yes. Can we give food to them? No, we can't. But we can give food to the parrots. Great. I love parrots. They're very funny. Four. Where can we buy food for them? At the zoo store. Where's that? Next to the cafe. Next to the cafe? Okay, I'd like to go and do that. Five. Can we eat at the zoo? You've got your lunch with you, I think. Yes, my mom gave it to me. Well, you can eat that at the zoo, and then in the evening on the train, we can buy burgers and lemonade. Burgers and lemonade? Great! My favorites! Now listen to part 2 again. Πολύ ωραία. Εμείς δεν χρειάζεται να το ξανακούσουμε δεύτερη φορά. Κατά τη δική μας τώρα συνεδρία, πάμε να σας δείξω πού αρχίζει το τρίτο κατά σειρά part. Όπως σας είπα, τα συνολικά parts είναι
5, λοιπόν, 10,30, κάπου εκεί πρέπει να είμαστε. Κάπου εδώ πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, και να κάνω μια εισαγωγή στο part 3. Right. Λοιπόν, καταρχάς ανοίγω περισσότερο. Right. Και λέει, part 3, 5 questions. Mrs. Castle is telling Sally about the people in her family and about their different hobbies. Which is each person's favorite hobby? Listen and write a letter in each box. There is one example. Και κοιτάξτε λοιπόν εδώ πέρα, γιατί μετά θα την μικρύνουμε και αυτή λίγο την εικόνα. Λοιπόν, so the main character here is Miss Castle, Mrs. Castle, right? So we've got people in her family, her parents, her uncle, her son, her cousin, her brother, her daughter. Από κάτω έχουμε τα hobbies. Από εδώ θα πάρουμε τα γράμματα να τα βάλουμε εδώ πάνω. Λοιπόν, so we've got some cooking in the letter A, some dancing in the letter B, we've got some hiking with letter C, some diving in the pool, some swimming perhaps in letter D, doing roller skates, that's a great hobby, in letter E, going to the cinema, letter F, and of course fishing, letter G, and sailing, letter H. So we have to combine, πρέπει να συνδυάσουμε, these hobbies, A, B, C, D, E, F, G, H, with these people, right? Εδώ θα το μικρύνω λίγο να σας δείξω κάτι. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν μιλάμε για 6 άτομα, το ξαναμετράω λίγο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, μαζί με το παράδειγμα, άρα κάποιες από τις φωτογραφίες είναι παγίδες και θα πρέπει να περισσέψουν. Βασικό και αυτό να το θυμούνται τα παιδάκια μας. Λοιπόν, δεν θα γυρνάω τώρα τη σελίδα γιατί θα σας ζαλίσω, είναι πάρα πολύ κοντινό το πλάνο. Απλά θα την έχω ακίνητη και θα ακούμε το listening. Part 3. Listen and look. There is one example. Mrs. Castle is telling Sally about the people in her family and about their different hobbies. Which is each person's favorite hobby? Συγγνώμη, θα κάνω μια μικρή παρένθεση γιατί ξέχασα να πω ότι ένας ακόμη βαθμός δυσκολίας είναι ο εξής. Κατά τη διάρκεια του listening, ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει δεν παίρνει τα άτομα με τη σειρά, προσέξτε, μεγάλη παγίδα. Δηλαδή μπορεί να πάει από το her parents, που είναι το παράδειγμα, και μετά να πάει her son, μετά να πάει her daughter, οπότε δεν θα το περιμένετε με τη σειρά, είναι και αυτό μια έξτρα παγίδα. Λοιπόν, συγγνώμη για την παρένθεση, πάμε να συνεχίσουμε. Hello, Mrs. Castle. Hello, Sally. Oh, I'm tired. I went to see my parents today. They never stopped talking. They told me all about their new sailing boat. They love going to different places in it. It's their favorite hobby. This is the answer. Can you see the letter H? Now you listen and write a letter in each box. What does your son like doing, Mrs. Castle? He's in my class at school, I think. That's right. He loves movies, but not watching them on TV, at the cinema. He often goes with his friends. He likes funny films most. Do you? Not always. I've got a daughter too. I didn't know that. Well, she's 3 years older than you.
We bought her some new skates for her birthday. She's really good, but she enjoys cooking most of all. Wow! My uncle enjoys being outside more than inside. He catches me a fish for dinner every weekend. That's his favourite hobby. He lives near a river now. He moved there last year. Wow! Yes, he likes it there. It's easier to his favourite place really quickly now. Have you got any brothers or sisters? I've got a brother. What's his favourite hobby? Walking in the mountains? I know you do that sometimes. No, he loves dancing. He's got lots of great music at home. He goes to classes on Saturday evenings too. I've got a cousin too. I really like him. He makes me laugh. He loves sport. Does he? Yes. He can swim really well, on his back or his front. He goes to the pool in Hall Road. Do you go there sometimes? Yes, I do. Now listen to part 3 again. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να δούμε το part 4 από που αρχίζει. Δώστε μου 2 λεπτά να το βρούμε. That is the end of part 3. Τέλεια. Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν μικρό αυτό και πάμε να εξηγήσουμε το πρώτο τελευταίο part του listening. Λοιπόν, part 4. Επιτρέψτε μου λίγο να μεγαλώσουμε την οθόνη. Part 4, 5 questions. Listen and tick the box. There is one example. What is the DVD about? Και έχετε επιλογές A, B or C. Ακούμε και βάζουμε το τικ στο σωστό κουτάκι. Number 1. Δικό μας αυτό πλέον. Who is Vicky's piano teacher? A, B or C. Number 2. What clothes does Nick want to wear at school today? A, B or C. Number 3. Where did Peter find the shell? Picture A, picture B, or picture C? Number 4. What is Daisy doing now? A, B, or C? And last but not least, number 5. What sport did Anna get a cup for? Sport A, Sport B, or Sport C. Πάω από την αρχή να συμπεριλάβω και το παράδειγμα. Ένα μικρό τσίκι-τσίκι θα κάνω για να είναι πιο ευκρινής οι εικόνες. Και πάμε να ακούσουμε το Part 4. Part 4. Look at the pictures. Listen and look. There is one example. What is the DVD about? Dad, come and watch this DVD with me. What's it about? It's a story about the sea. What? Sharks and fish and things? No, it's about a boy and some dolphins. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 1. Who is Vicky's piano teacher? Oh, look! There's my piano teacher. The man with the mustache? Yes, and he's very thin. Is he nice? Yes, very.
too. What clothes does Nick want to wear at school today? Mum, we can go to school in funny clothes today. You know, like a pirate or something. Great! What do you want to wear, Nick? I want to wear those clown clothes for my birthday. They're dirty. I know. Get your dad's white coat and you can be a doctor. Okay. 3. Where did Peter find the shell? This shell's beautiful, Peter. You can find lots of beautiful shells on the beach. Yeah, and sometimes you find them near waterfalls. That's right. Yeah, but I found this one in a different place. In a big forest. Isn't that great? Wow, I am surprised. 4. What is Daisy doing now? Is Daisy getting dressed? We must go. She's eating her breakfast. Oh, that's good. Yes, I woke her up when you were in the bathroom. 5. What sport did Anna get a cup for? Mum, Anna got a cup today for sport. Did she? She's very good at skating. Was it for that? No, it was for table tennis. That's great. Yes, and her sister got one for the long jump too. Now listen to part 4 again. Τελειώνει λοιπόν η πρώτη φορά του part 4 εδώ. Πάμε τώρα να ακούσουμε και το part 5. Είναι στο λεπτό νούμερο 21 και 26 περίπου. Ωραία. Και προτού το ακούσουμε, πάμε να δούμε το part 5. Για να δούμε λοιπόν τι θέλει από μας. Λοιπόν, listen and color and write. Και να ζωγραφίσουμε και να γράψουμε. There is one example. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα μια εικόνα, η οποία δεν έχει κάποια χρώματα, μόνο ένα κομμάτι είναι, χρωματισμένο γιατί είναι το παράδειγμά μας. Και από ό,τι βλέπω εδώ, ναι, και από ό,τι βλέπω εδώ, θα μιμηθούμε το παράδειγμα το οποίο έχουμε. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας πει το μικρένο λιγάκι. Ωραία. Και πάμε να ακούσουμε το part 5. That is the end of part 4. Part 5. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Can you color this mountain picture now? Yes. Those children went for a swim in the lake, I think. That's right. The girl's got a wet towel in her hand. Color that, please. Okay. Make it orange. Can you see the orange towel? This is an example. Now you listen and color and write. 1. Now, I'd like you to color the rock. Can you see it? Yes, it's on the ground. That's right. Color it with your blue pencil, please. Okay. I can see a lizard on it. Yes, me too. Can I color a cloud now? All right.
Color the cloud that's got the sun behind it. Can I color it pink? Yes, that's a very good idea. Great. Three. I love the panda. The girl looked really surprised to see it. Yes, she does. I'd like you to color a leaf now. The one in the panda's mouth? No. Color the one at the top of the picture. It's on the tree. Make it red. Okay. Can I do some writing too? Yes. I'd like you to write the word windy. Where? On the kite? Yes, please. Kites like that kind of weather. Five. And now, color the boy's sweater. All right. Can I color it yellow? That's a nice color, but I'd like you to make it brown, please. Oh, okay. Thank you. Well done. Now listen to part 5 again. Και εδώ τελειώνει ένα δείγμα listening το οποίο ήθελα να σας δείξω. Βλέπετε ότι έχει μικρές παγιδούλες και θα μου πεις, συγγνώμη, πτυχίο είναι, δεν μπορεί να μην έχει παγίδες. Είναι όμως έτσι, πώς σας το πω, σε κρατάνε έτσι σε εγρήγορση και αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, κατεβάζουμε αυτό προς το παρόν, δεν το θέλουμε άλλο, και μπαίνουμε στο επόμενο part. Είπαμε ότι το πτυχίο movers αποτελείται από listening, το οποίο μόλις τελειώσαμε, και παίρνουμε τώρα στο reading και στο writing. Για να μπούμε, τι θα δούμε. Okay. Εδώ είμαστε. A1, movers, reading και writing. Το κομμάτι αυτό του πτυχίου μας αποτελείται από 35 ερωτήσεις, τις οποίες πρέπει να τελειώσουμε σε 30 λεπτά. Για πάμε να το δούμε λοιπόν ένα-ένα. Θα μικρύνω λιγάκι για να είναι και πιο εύκολο να γυρνάω πάνω-κάτω. Λοιπόν, part 1, 5 questions. Look and read, μας λέει. Choose the correct words and write them on the lines. There is one example. Let's have a look at the words. An island. A driver, tea, a field, a nurse, a city, a band, a sandwich. Και εδώ, στην επόμενη σελίδα, έχουμε το παράδειγμα το οποίο μας λέει. The people in this, sometimes sing or play guitars. So the people in this, it is a band. So we've got this picture here, which has been used. We are going to do the same with the other pictures. Προσέξτε όμως, έχουμε. Να το μικρύνω για να το βλέπετε λίγο καλύτερα. Έχω 8 εικόνες και αμέσως έχω 5 ερωτήσεις και ένα το παράδειγμα 6. Τι θα γίνει πάλι? Καλά το μαντέψατε. 2 εικόνες θα μείνουν απ' έξω. Άρα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, όπως είπα και πριν. Λοιπόν, διαβάζω λίγο τα υπόλοιπα. Στο number 1. This person, μας λέει το 1, helps people
who aren't well in hospital. Προφανώς η απάντησή μας είναι βέβαια το η εικόνα a nurse. Και πάμε στο 2. Number 2. Some people put milk or lemon in this drink. In what drink? Είναι η εικόνα μας αυτή εδώ. In their tea. Και έτσι πάνε και οι υπόλοιπες. Απλά διαβάζω λίγο τις προτασούλες. Number 3. There are lots of cars, buses and people in this busy place. Number 4. You can put cheese or meat between bread to make this. And number 5. This is part of a farm where you often see vegetable plants. Άρα λοιπόν, στο πρώτο part, όπως είδαμε, του reading, στην ουσία έχω 8 εικόνες με 5 μόνο ερωτήσεις και μία το παράδειγμα 6 και θα πρέπει εγώ, ενώ ο καθηγητής μου γραπτός μου εξηγεί αυτό το οποίο βλέπω, εγώ θα πρέπει να γράψω το όνομα του αντικειμένου. Δεν είναι και εύκολη υπόθεση για τόσο μικρές ηλικίες. Λοιπόν, πολλές φορές τα παιδάκια μας σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να δυσκολεύονται να διαβάσουν και να κατανοήσουν και ελληνικό κείμενο, όχι μόνο το θέμα των αγγλικών. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο part. Μεγαλώνω για να βλέπουμε καλύτερα και να κατανοούμε. Part 2. 6 questions. Read the text and choose the best answer. So we've got a picture with two children who are in the street and they are talking about random stuff. And let's have a look at the first, which is actually the example. Paul. What did you do last night, Daisy? Τρεις απαντήσεις. Προσέξτε. Did you do last night? Και απαντά. A. I watched television. B. I'm watching television. Or C. I don't watch television. Αοριστός. Ενεσότας διαρκείας ή απλώς. Προσέξτε, η ερώτηση είναι στον αόριστο. What did you do? Και ένας λόγος παραπάνω. Last night. Άρα φυσικά η απάντησή μας είναι το A. Θέλουμε ιδιαίτερη προσοχή γιατί εδώ πέρα έχουμε πολλά τέτοια γραμματικά φαινόμενα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα εμείς το ένα σαν παράδειγμα. Did you see the film about pirates? Did you see? Προσέξτε. Και απαντάει η Ζουζούνα. Yes, so do I. Yes, it was great. Yes, that's him. Προφανώς, επειδή μας ρωτάει με τον αόριστο, θα απαντήσουμε κι εμείς. Yes, it was great. Πάμε ακόμη ένα να δούμε. Number 2. Which was your favorite pirate in the film? Which was your favorite pirate in the film? I liked it best. She was a pirate. Ben Bluebeard. But it says here, which was your favorite pirate? So, in other words, you could say, who was your favorite pirate? I mean, we are obviously talking about a person. So you're going to choose this. C. Ben Bluebeard. Έτσι λοιπόν, προχωράμε και λύνουμε το δεύτερο part. Question 3, question 4, question 5 and question 6. Και μπαίνουμε τώρα στο part 3. Είμαστε πάντα στο πτυχίο movers. Είμαστε πάντα στο δεύτερο κομμάτι του. Το πρώτο, το listening, το τελειώσαμε, το αναλύσαμε. Είμαστε δηλαδή στο reading και writing. Και μπροστά μας έχουμε ακόμη το speaking. Λοιπόν, part 1 το κάναμε, part 2 το κάναμε. Τώρα μπαίνουμε part 3, 6 questions. Εδώ λιγάκι αρχίζουν πλέον τα πράγματα και ψηλό ανεβαίνουν έτσι επίπεδο. Read the story. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1 to 5.
there is one example. Λοιπόν, this is the story. Jane loves reading about different animals in her school. Και έχουμε μια λέξη που έχει πάρθει μέσα από το κουτάκι. Οπότε έχουμε μια μεγάλη ιστορία με 5 κενά. Και εδώ είναι τα κουτάκια με τις λέξεις. Όχι απλά βλέπουμε δηλαδή, αλλά μας εξηγεί και τι βλέπουμε. Library, η βιβλιοθήκη. Website, ο ιστότοπος. Frightened, φοβισμένος. Hopping, το ρήμα hop σημαίνει χοροπηδό. Χοροπηδώντας λοιπόν. Address, η διεύθυνση. Surprised, ο έκπληκτος. Cleverest, clever, cleverer, the cleverest. Είναι ο υπερθετικός βαθμός του επιθέτου έξυπνος, η πιο έξυπνη. Bounce, όπως το λένε, αναπηδό, όπως κάνει η μπάλα, the ball bounces. Και ideas, οι ιδέες. Και έχουμε τις πρώτες 5 ερωτήσεις, δηλαδή τα πρώτα 5 κενά που βρίσκονται μέσα στο κείμενο. Θα πάρουμε τις ιδέες μας από εδώ, αλλά για την ερώτηση 6, όπως βλέπετε, είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Εδώ στην ερώτηση 6 λέει, now choose the best name for the story. Έχουμε λοιπόν μία ερώτηση, που αυτό συμβαίνει και στα πιο μεγάλα πτυχία, που αφορά σε όλο το part το συγκεκριμένο. Δηλαδή σου λέει, διάλεξε το καλύτερο όνομα για την ιστορία σου. Tick one box. Paul's favorite bear. Jane's new teacher. A lesson about animals. Ποιον τίτλο θα έδινες στην ιστορία. Για πάμε να δούμε ένα παράδειγμα λοιπόν. So, έλεγε στο πρώτο. Jane loves reading about different animals in her school. Προφανώς η λέξη μας είναι αυτή εδώ. When you read about something, you go to the library. Πάμε και στο number one. Last Friday, Jane's teacher told the class to find pictures of animals. Και λέει μετά, look on the I told you about yesterday. She said, where could you find pictures of animals? Probably on the website. So this would be the answer for number one. Work with a friend. Choose a really strong animal, but talk about your different first. An option that we could put here, talk about your different ideas, for example. Έτσι λοιπόν πάει και το υπόλοιπο της ιστορίας με αυτόν τον τρόπο και πάμε και στην ερώτηση 6. Καταρχάς η ιστορία μιλάει για τα ζώα, οπότε γενικά για τα ζώα, οπότε διαβάζοντας όλη την ιστορία καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα. Now, choose the best name for the story. Tick one box. Paul's favorite bear? No. Jane's new teacher? No. A lesson about animals? Yes, tick. Και πάμε στο προτελευταίο part. Προτελευταίο, part 4, είναι όλα 6. Part 4, we've got 5 questions. Read the text. Choose the right words and write them on the lines. So this is the text. It talks about dolphins. And on the next page, there are 3 words each time, and you have to choose, right, among these 3 words. So this is the example up here, and you've got the same pattern for 1, 2, 3, 4, and 5. Θα κάνουμε ένα για να μην σας ζαλίζουμε την εικόνα πάνω κάτω. Λοιπόν, dolphins are part. Το παράδειγμα μας είναι το ov, λοιπόν, εδώ πέρα, of the whale family. Και λέει μετά, they are smaller, most whales, and they have small teeth. Εδώ, επειδή βλέπουμε they are smaller και έχουμε σύγκριση, μας λείπει μία λεξούλα η οποία να μας δείχνει τη σύγκριση. Για να δούμε λίγο πίσω τα options που έχουμε. Then, that ή than. Προφανώς η απάντησή μας είναι το δαν.
Προσοχή, γιατί για ένα μόνο γραμματάκι μπορεί να αλλάξει όλη η λέξη και η σημασία της. Έτσι ακριβώς θα κάνουμε και τα υπόλοιπα. Πάμε στο part 5. Πάρα πολύ ωραία. Part 5 λοιπόν. 7 questions for part 5. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί μου αρέσει που έχει και έτσι κειμενάκια. Look at the pictures and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use one, two or three words. Daisy at the farm. Έχουμε λοιπόν μία ιστορία η οποία είναι κομμένη σε μικρότερα chunks, σε μικρότερα κομματάκια και κάθε κομματάκι έχει τις δικές του ερωτήσεις. Ας πούμε στο πρώτο κομματάκι αναφέρονται δύο ερωτήσεις. Στο δεύτερο κομματάκι, να το, αναφέρονται τρεις. Και στο τρίτο, να το, αναφέρονται πάλι δύο. Πάμε να κάνουμε το πρώτο, έτσι για να δώσω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, Daisy at the farm. Daisy's family lived in a flat in the city, but every weekend they drove to the countryside to see Daisy's grandparents. They lived on a farm. In the car, last Saturday, the family talked about the farm. It's so quiet there, Daisy's mom said. I like working outside, her father said. I love helping Grandpa with all the animals, Daisy said. Look, here we are. Πάμε λοιπόν στα πρώτα δύο πόνο το παράδειγμα. Daisy's home was in... Για να βρούμε. Daisy's family lived in a flat in the city. Τσακ, η απάντησή μας. Να τη. The city. Πάμε στο επόμενο παράδειγμα. Daisy's family went to the... by car every weekend. Λέει, but every weekend they drove to the countryside. Να το. Countryside λοιπόν και εδώ. Πάμε να κάνουμε το ένα και το δύο εμείς. Daisy's mother liked the farm because it was a place. Τι λέει λοιπόν η μανούλα της Daisy. It's so quiet there, Daisy's mom said. Να τη λοιπόν η λεξούλα μας. It was a quiet place. Number two, Daisy enjoyed working with on the farm. Λέει λοιπόν η Daisy, I love helping Grandpa with all the animals. Μπορείτε λοιπόν να γράψετε all the animals ή σκέτο animals. Γιατί σας επιτρέπει μέχρι και τρεις λέξεις να γράψετε. Να λοιπόν η απάντηση εδώ. Daisy enjoyed working with all the animals or animals on the farm. Πολύ ωραία άσκηση. Χρειάζεται δύο δεξιότητες και να διαβάζω το κείμενο αλλά και να ανατρέχω πίσω στο κείμενο για να βρω την απάντησή μου επιλεκτικά για την πρόθεση την οποία θέλω να λύσω. Να λοιπόν το υπόλοιπο κείμενο, το δεύτερο κομματάκι του, το τρίτο και τελευταίο και... Περνάμε στο τελευταίο part. Εδώ έχουμε λοιπόν το part 6. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο υπέροχος πίθηκος. Εδώ πέρα έχει μια φοβερά, πώς το λένε, στρογγυλεμένη ουρά. Δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει. Και πάμε στο part 6. Part 6. Έξι ερωτήσεις και εδώ. Μικραίνω λίγο την εικόνα μας για να τα δούμε λίγο πιο καλά. Λέει, look and read and write. Στην ουσία έχουμε να την περιγράψουμε με τον α ή β τρόπο. Για λοιπόν να δούμε τι θέλει από μας. Λοιπόν, λέει, examples, the dog is playing in some, για να δούμε λίγο το σκυλάκο, there is the dog is playing in some water. What's the mother wearing? This is the mother, right? And these are the children here. So what's the mother wearing? A purple
shirt. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε και τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Προσέξτε τώρα, εδώ υπάρχει μία μικρή δυσκολία, η οποία ένας μικρός βαθμός δυσκολίας, ο οποίος ανεβαίνει. Κοιτάξτε τις δύο πρώτες ερωτήσεις. Είναι πάρα πολύ απλές. Λέει, the boy on the bike is wearing grey... Τι είναι αυτά? Trousers or jeans. Άρα στην ουσία έχουμε να γράψουμε μία λεξούλα εδώ. Στο 2. One dog is brown and one dog is... This is the brown dog and this is the black and white dog. Άρα γράφω εδώ black and white. Τέλεια. Προσέξτε τώρα όμως. Εδώ δεν λέει πάλι complete the sentences. Εδώ λέει answer the questions. Εδώ λοιπόν έχω να γράψω ολόκληρη πρόταση. Ας πούμε, what is the girl in the black skirt doing? Και καλούμε να γράψω μια πρόταση στον ίδιο χρόνο, στον οποίο με ρωτά ο συγγραφέας, what is the girl doing, present continuous. Κοιτάζω λοιπόν στη φωτογραφία μου, this is the girl in the black skirt, and I can write, she is carrying some drinks, for example. Και αν το γράψω και ολόσωστα, ακόμη καλύτερα, γιατί το ρήμα carry, όπως ξέρουμε, παίρνει κανονικά το y στο τέλος και μεταβάζουμε το ing. Το ίδιο ισχύει για το 4. Πρέπει να γράψω ολόκληρη πρόταση. Και ακόμη πιο μεγάλος βαθμός δυσκολίας. Λέει, now write two sentences about the picture. Δύο δικές σας, ό,τι θέλετε εσείς. Παράδειγμα. Εγώ, ας πούμε, έχω γράψει. Κάτσε λίγο να κοιτάμε και την εικόνα. Ας πούμε. A boy and a girl are jumping in the trampoline. And there is a red car in front of the house, για παράδειγμα. Και με αυτά και με αυτά έχει τελειώσει και το δεύτερο part του πτυχίου Movers. Από εδώ και πέρα περνάμε στο speaking part. Όπως έλεγα λοιπόν και πριν, το speaking part αποτελείται από 4 κομμάτια σε αυτό το πτυχίο. Στο πρώτο έχουμε στην ουσία δύο εικόνες και πρέπει να βρούμε τις διαφορές. Στο δεύτερο part μας δίνει ο εξεταστής μας μία ιστορία, μας λέει τον τίτλο και μας περιγράφει την πρώτη εικόνα και θα ήθελε ο ίδιος να την συνεχίσουμε εμείς, την ιστορία εννοώ. Στο τρίτο part έχουμε κάποιες εικόνες και πρέπει να βγάλουμε αυτή που δεν ταιριάζει και να πούμε και για ποιο λόγο δεν ταιριάζει. Και στο τέταρτο part έχουμε αυτό που λέμε την εμβάθυνση, έχουμε δηλαδή κάποια μικρή συζήτηση με κάποιο θέμα το οποίο μπορεί να έχει βγει μέσα από τις εικόνες, μπορεί να το έχει επιλέξει ο εξεταστής μας randomly, τυχαία κλπ. Σας δίνω λοιπόν μια ιδέα του τι θα δείτε μπροστά σας. Να λοιπόν, το μικραίνω κιόλας. Να οι δύο εικόνες, οι οποίες είναι φαινομενικά ίδιες, αλλά έχουν κάποιες διαφορές, οπότε βλέπετε. For example, in picture 1 I can see a small toy boat, but in picture 2 I can see a small ball. Και διάφορα τέτοια πραγματάκια. There is the sun shining in the first picture, but there is no sun in the second picture, there are many clouds. Αυτά δηλαδή και μόνο που θα τα ακούσω από τα χείλη σας, πάει να πει ότι μπορείτε να... Αυτό που λέμε να φέρετε εις πέρα μια πάρα πολύ μικρή συζήτηση, μια πρόταση. Να δείτε τη διαφορά και να μιλήσετε για αυτή. Δεύτερο part, οι εικόνες με την ιστορία. Τίτλος της ιστορίας Fred Loves Food και μας δείχνει και ποιος είναι ο Fred. Μας μιλάει ο εξεταστής μας για την πρώτη εικόνα και καλούμαστε εμείς να τελειώσουμε την ιστορία περιγράφοντας με μια-δυο πρωτοσούλες τις υπόλοιπες. Από εδώ κάθε φορά βγάζουμε την εικόνα που είναι άσχετη. For example, in the first four pictures, this is the odd one out because I can see a book, whereas in the other pictures I can see some fruit. Και έτσι συνεχίζουμε και με τις υπόλοιπες. Και μετά έχουμε το επόμενο πτυχίο. Όπως σας είχα υποσχεθεί πριν από λίγο, θα πάμε τώρα, σας έχω μια έκπληξη, και θα πάμε τώρα να δούμε δύο
πάρα πολύ μικρά δείγματα από συνεντεύξεις παιδιών. Αυτή που θα δείτε τώρα αναφέρεται στο προηγούμενο πτυχίο που είχα αναλύσει εδώ και περίπου 15 μέρες, στο πτυχίο Starters. Μπορείτε να βρείτε όλο το υλικό στο κανάλι μου στο YouTube English for Teens Mary Proy. Έχω κάνει και το σχετικό βίντεο. Πάμε να δούμε το ζουζουνάκι μας και πώς ακριβώς γίνεται η εξέταση σε αυτό το πτυχίο η προφορική. Hello, this is Penelope. Hello, Penelope. Hello. My name's Anne. Hello, Anne. Okay, Penelope, look at this. It's a beautiful day. Yes. The boy's happy. Mm-hmm. Here's the apple. Yes. Where's the man? Yes. Very good. Where are the trees? Where are the trees? That's right, very good. Now, Penelope, look at these. Which is the flower? Very good. I'm putting the flower on the sun. Now you put the flower next to the house. Excellent. Which is the dress? Very good. Put the dress under the boat. That's right, very good. Which is the radio? Yes. Very good. Put the radio between the frog and the cat. Excellent, very good. Now, what's this? Duck. It's a duck, that's right, good. What colour is it? Brown and yellow. Very good. How many ducks are there? Three. Excellent. What's the dog doing? Swimming. Excellent. What are these? Chips. That's right, good. Do you like chips? Yes. What do you eat for lunch? Sandwich. Okay, good. What are these? Shoes. Are you wearing red shoes today? Yes. Red shoes? No. Okay. Blue. Blue. And are your shoes new or old? Okay. What's this? Car. Is it a bus? Bus? Bus. Yes, it's a bus. Do you go to school on the bus? Yes. Okay. What colour are the buses in Luxembourg? You don't know? What colour's the bus you go to school on? What colour is this bus? Grey. Right, very good. Now, Penelope, how old are you? How old are you? Are you 9? 8. Who do you play with at school? Tennis. Do you play with your friends? Yes. Okay. And what sport do you play? Swimming. Okay. Tennis. Thank you, Penelope. That's all. Goodbye. Goodbye.
Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ ήθελα να τσιμπήσω μαουλάκι. Τόσο χαριτωμένο μωρό ήταν αυτό. 8 ετών λοιπόν η Πενέλοπη. Το πτυχίο είναι το starters. Είναι το ένα δηλαδή επίπεδο πριν από το movers που κάνουμε εμείς απόψε. Πάμε και στο movers να δούμε ένα δείγμα. Εδώ θα δούμε τον soul. Τώρα Ισπανός είναι ακριβώς, δεν ξέρω κι εγώ. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε. Είσαι soul. Hello, my name's Chris. What's your name? My name is Sole. How old are you, Sole? I'm 11 years old. Look at these pictures. They look the same, but some things are different. Here there are three trees, but here there are two trees. What other different things can you see? In the first picture, there is a different, is a cloudy, but in the second, is a sunny. Very good. In the first picture, is brown, but in the second, is green. Good. In the first, is standing. Is standing, but it isn't. And in the first picture there are two ducks, but near the car, but in the second picture there is a two. Ducks aren't near the car. Very good, Sola. These pictures show a story. It's called The Clever Dog. Look at the pictures first. Holly and John are playing table tennis in the garden. The baby and the dog are there too. Mum's saying, please watch the baby for me. Now, you tell the story. While John and Holly are playing the table tennis, the baby is going near the tree, and the dog look at the baby. After the mom doesn't watch the baby, and the dog finds the baby. And the family is happy. Very good. Now, look at these four pictures. One is different. The book is different. A lemon, a pineapple, and an orange are fruit. You eat them. You don't eat a book. You read it. Now, you tell me about these pictures. Which one is different? This, but the first, is the third, and the fourth is our cooking. Good. This, but the first, the second, and the fourth. Is eating, but the third is drinking. This, but they are in a supermarket, but she is in a
bus station. Very good, Sonne. Now, let's talk about your family. How many people are there in your family? The people in my family is six. Okay. Who's the oldest in your family? Is your dad the oldest? Yes. What do you like doing with your family? I play with cards. Do you like watching TV? Yes, with my sister. Tell me about your mother. My mother... What's your mother's name? My mom's name is Susie, and she is. Is she tall or short? Tall. Okay. Thank you. Λοιπόν, εδώ έχω να κάνω την εξής παρατήρηση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν δεχτεί οι γονείς τους να εμφανιστούν σε τέτοιου είδους βίντεο, γιατί αυτά έχουν γίνει μετά την γραπτή συμφωνία με τους γονείς, έχουν φορέσει μικρόφωνα, είναι λίγο τρακαρισμένα, πιο πολύ είναι ο Σόλε παρά η Ζουζούνα, η προηγούμενη Πενέλοπη, αλλά θαύμασα το πόσο καλά το παιδάκι αυτό χρησιμοποιούσε τους χρόνους, is και ing κλπ. Χρησιμοποιήσω το first, second, third, fourth κλπ. Φυσικά πρέπει να ξέρουμε ότι και στα δύο βίντεο τα οποία είδαμε τα παιδάκια έχουν περάσει τα προφορικά τους, δηλαδή δεν πειράζει αν κάνουμε ένα ή δύο λαθάκια. Δεν έγινε και τίποτα, γιατί βλέπετε πόσο ενθουσιώδης και ενθαρρυντικοί είναι οι εξεταστές, γιατί ξέρουν ότι έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδάκια τα οποία μπορεί να είναι έτσι λίγο πιο αγχωμένα από όσο θα έπρεπε. Την Παρασκευή, σε δύο μέρες, θα μιλήσουμε για το πτυχίο Flyers και έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτή τη σειρά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου, που είδατε, που βλέπετε, που θα δείτε ό,τι έχω ετοιμάσει για σας, και θέλω να σας πω ότι οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω του Messenger ή μέσω του email μου κλπ. Για να μιλήσουμε, να λύσω τις απορίες σας και να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά. Είμαι η Μέρη Πρόια, δασκάλα αγγλικών από τον Βόλο, μάλλον ακόμη βρέχει από ό,τι καταλαβαίνω, έστω και μετά από μία ώρα που είμαστε εδώ πέρα μέσα και δουλεύουμε, και ραντεβού σε δύο εργάσιμες μέρες, την Παρασκευή. Πολλά φιλιά και καλό βράδυ. Γεια σας!